Είναι χαρά, είναι μια μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σε αυτήν την πολύ ωραία και σημαντική εκδήλωση του Ομίλου Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της Αθλητικής Ένωσης Λέμεσο. Μια εκδήλωση που θα αναδείξει εκτός από την έντοξη αθλητική ιστορία του σωματείου μας και την τεράστια προσφορά της ΑΕΠ στην πολιτιστική και πολιτισμική ζωή της Λεμεσού αλλά και της Κύπρου γενικότερα. Αυτή εδώ η αίθουσα απόψε είναι πλημμυρισμένη από ανθρώπους που έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομα τους στην πλούσια και έντοξη ιστορία της ΑΕΛ και ο καθένας από εσάς έβαλε το δικό του λιθαράκι για να μεγαλουργήσει η ΑΕΛ και να αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο αθλητικό σωματείο της Κύπρου. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση ως πρόεδρος του σωματείου μας. Ο Όμιλος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ γιορτάζει 20 χρόνια από την ίδρυσή του. 20 χρόνια προσφοράς και συνεργασίας με το σωματείο μας. Και αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη μέρα της ανάληψης των κατοικών μας και ιδιαίτερα με την ανάληψη της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Θεωρούμε την παρουσία του Ομίλου αλλά και του κάθε παλέμαχου ποδοσφαιριστή που φόρεσε και τίμησε την φανέλα της ΑΕΛ πολύ σημαντική. Ο Όμιλος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών και ο Σύνδεσμος Φιλάθλων της ΑΕΛ είναι δύο πολύ σημαντικά στερήματα της κάθε διοίκησης και η παρουσία τους θα πρέπει να είναι έντονη και διαχρονική. Οι διοικήσεις και οι παράγοντες του σωματείου μας μπορεί να αλλάζουν, αλλά οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές παραμένουν πάντα εκεί. Άγρυπνη φρουρή του σωματείου μας και ασπίδα για κάθε διοίκηση. Ως Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια μας στον Όμιλο για την 20χρονη δράση του και την προσφορά του και βεβαίως για την απόψινή πολύ ωραία εκδήλωση. Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το έργο τους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολύ βοηθητικό για το σωματείο μας. Και εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι θα διατηρήσουμε αυτήν τη στενή σχέση και συνεργασία του Ομίλου με τη διοίκηση του σωματείου. Σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε, την οποία ξαναζωντανέψαμε το σωματείο μας και επαναφέραμε το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει, είναι σημαντική η βοήθεια και η συνεισφορά όλων των κυττάρων που αποτελούν την οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Έτσι, όλοι μαζί να μπορέσουμε να οδηγήσουμε την ΑΕΛ μας σε καλύτερες μέρες. Και θα την οδηγήσουμε σε καλύτερες μέρες. Με πάρον και οδηγόν την έντοξη ιστορία της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού, οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε, ο καθένας από το δικό του πόστο και το δικό του ρόλο, να συνεισφέρουμε σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθει η ΑΕΛ σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα. Στη δημιουργία ισχυρών και ανταγωνιστικών τμήματων που θα διεκδικούν τίτλους και επιτυχίες, αλλά και στην ενίσχυση του σημαντικού ρόλου που συνεχίζει να έχει η ΑΕΛ στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης μας. Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διοίκησης του Σωματείου, τόσο προσωπικός μου στόχος, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν η ενότητα όλων αυτών που αποτελούν την ΑΕΛ. Μόνο με την ενότητα, τη συνεργασία και τη συνολική μεγάλη προσπάθεια από όλους μας θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε την ΑΕΛ μας εκεί ψηλά που της αξίζει. Ξανά συγχαρητήρια για την απόψινή όμορφη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ.